Ξεκινάμε βλογκάκι, καταλάβατε νομίζω, από όσο είδατε. Σας ανέβασα το βλογκάκι το χτεσινό, είμαι πολύ περήφανη ότι καταφέρνω και κάνω μοντάζ από το βράδυ και σας το ανεβάζω πρωί πρωί, οπότε ευχάριστο είναι αυτό για μένα. Λοιπόν, έπιασα τυροπιτάκια να δοκιμάσω, δεν έχω πάει ακόμα, θα φάω μετά. Λοιπόν, όπως σας είπα χτες, έχω δουλειές έξω σήμερα, οπότε δεν θα είναι το πρωί στο σπίτι. Και αυτά. Τα νέα μας, τα παιδάκια σχολείο, ο Ανδρέας δουλειά. Πάω κι εγώ και τα λέμε μετά. Εφόσον τελειώσω, θα πάρω και το βασιλάκι, θα γυρίσουμε σπίτι να φάμε, φαγητό έχουμε, οπότε μια χαρά είναι. Άνετη, ελεύθερη και ήσυχη. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω. Καλή μέρα. Σας εύχομαι. Καλή παρακολούθηση και τα λέμε σε λιγάκι. Πήρα τον μπυλακούλι μου. Γεια σου Μπιλ. Και τώρα έχει ζέστη. Πρόσεχε γιατί είναι το σκυλί εκεί παιδάκι μου. Πολύ ζέστη. Κρεμάστηκα. Όχι, ζακέτες, φούτερ, τσάντες, ό,τι θέλετε. Πάμε σπίτι να φάμε, να κάνουμε μαθήματα. Σήμερα ο Βασίλης έχει το κούνι, είναι σε γειτονιές αγγλικά. Και τι είχα πάθει τώρα, είχα γίνει ρεζίλη τώρα, γιατί χθες είχα πάει στάμου και είδατε, πήρα ρεζόγαλα, κρέμα και ζελέ και έδωσα 20 ευρώ και μόνο σε ρέστα 10 ευρώ και κάτι ψηλά. Τέλος πάντων, και έβαλα το 10 ευρώ στη τσάκη μου, δεν το πρόσεξα καν, δεν το κοίταξα. Και σήμερα τώρα περνάω από το μανάλικο. Και εν τω μεταξύ δεν είχα άλλα μετρητά μαζί, μόνο αυτά. Θυμόμουν ότι είχα, λέω πάω τώρα που πάω να πάρω το Βασίλη, λέω να περάσω γιατί ήθελα λάχανο να φτιάξω, να τηγανίσω το βράδυ. Εντάξει, θα πάω μετά να πάρω. Και παίρνω λάχανο, παίρνω ντομάτες, παίρνω φράουλες και πάω να πληρώσω. Και μου λέει η κοπέλα, δεν μπορώ να το πάρω το πιπέδρο, λέω τι έχει. Λέει, ναι, κάπως ήταν κολλημένο, σαν να ήταν πλεμμένο, ξέρετε, έτσι πολύ μαλακό, πολύ. Λέω, μου το δώσουν εκεί. Σκέφτομαι κάτι που μου το δώσουν και της λέω εδώ μου. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να σας το πάρω. Λέω τι να το κάνω τώρα. Δεν ψώνησα και δεν είχα και την κάρτα μαζί μου. Την είχε ο Ανδρέας την πυρετή κάρτα μου. Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Λοιπόν και πήρα τώρα, πήγα στάμου και της λέω έτσι και έτσι. Χθες ψώνησα, λέω δεν μου το παίρνουν το 10 ευρώ. Μου το αλλάξανε είναι αλήθεια. Αυτά και τώρα πάμε σπίτι. Είχα περιπέτεια. Καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Δεν κοιτάω, εντάξει, πού να φανταστώ εγώ. Σε εσάς να κοιτάμε. Ναι, σε εσάς λέω να κοιτάτε πάντα πόσα ρέστα παίρνετε και πόσα δίνετε. Αλλά εγώ είδες, απρόσεκτη μαμά. Και έπρεπε να πάω τώρα πάλι. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο λόγια όσο αφορά αυτά τα τυροπιτάκια κουρού που είχα πάρει χθες της εταιρείας Α και τα mini rolls που είναι με γεύση πίτσας, δεν ξέρω τι έχει μέσα κάτι, τυρί, τώρα ζαμπόν δεν έχει, έχει σάλτσα ντομάτες που είναι πολύ πικρίζουν και τα τυροπιτάκια δίνουν όταν τα τρως, δίνει έτσι μια πικρή γεύση, δεν είναι καθόλου ωραία, δεν ξέρω εγώ αν έχετε δοκιμάσει εσείς, αν έχετε πάρει, αν σας άρεσαν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει και άλλες γεύσεις, να είναι πιο ωραία αυτά τα mini rolls, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι καθόλου ωραίο, καθόλου. Ούτε αυτά, έχω φάει πολύ πιο ωραία τυροπιτάκια κουρού. Μέχρι και αυτά που έπαιρνα τώρα τελευταία τα σπανακοπιτάκια από το Λίτ, τα σφολιάτα είναι πολύ ωραία. Αυτά δεν έχουν γεύση, είναι ούτε τυρί καταλαβαίνεις ούτε τίποτα, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσαν καθόλου, δεν σας τα προτείνω. Δεν μπορώ να πω, μην τα πάρετε. Μόνο αν έχετε πάρει και σας άρεσε και θέλετε να τα ξαναπάρετε. Αν σκέφτεστε να τα πάρετε ή έχετε δει και εσείς διαφήμιση όπως είδα και εγώ αυτά τα mini rolls και σας άρεσε, να ξέρετε δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου. Αυτά. I hope I'll be your destination.
all the places. I hope it means that you come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart. Τελειώσαμε τα μαθήματα με τον Βασίλη, επιτέλους δεν είχε σήμερα πολλά. Γράφαμε για το όνομά του, γιατί πώς του δώσουμε το όνομα, ποιανό είναι το όνομα κτλ. Έτσι και δεν κατάλαβε γιατί δεν ονομάσατε Χρήστο. Μου λέει ότι δεν του αρέσει το όνομά του, θέλει να το ονομάζαμε Χρήστο. Ήθελε βασικά, θέλει, ήθελε, δεν ξέρω. Θέλω. Θέλεις. Θέλω. Να σε ξαναβαφτίσουμε. Ναι. Χριστάκι, δεν σου ταιριάζει Χρήστο. Μου ταιριάζει. Για γράψτε μου, πώς νομίζεις ταιριάζει στο Βασίλη το όνομα Χρήστο. Έτσι και γράψω ότι δεν μου ταιριάζει. Θα σας έρθω τη νύχτα με το βιβλίο. Θα σας αναγκάζω να κάνετε μαθηματικά. Στις 3 η ώρα τη νύχτα. Εντάξει, ακούσατε. Σας τρόμαξα πολύ. Κανονίστε. Έλα Χριστάκι. Μπορούμε να κάνουμε να έχεις δύο ονόματα. Βασίλης Χρήστος. Αλήθεια! Ναι, πόσα έχουν για παράδειγμα τα κορίτσια δύο όνομα, αλλά βαφτίζονται με δύο όνομα. Άννα Μαρία, ξέρω εγώ, Ελένη. Από σήμερα που με φωνάζετε Χρήστο. Ναι. Έλα, σε παρακαλώ, μου αρέσει. Όχι, Βασίλη. Ναι, αλλά ο Βασίλης είναι πολύ ωραίο όνομα. Βαφτίστε με στην πονίρα. Ρίξτε αλάτι μέσα στη. Οπότε ετοιμαζόμαστε για τη βάφτιση του Βασίλη. Ναι, να βαφτίσουμε τον Βασίλη. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε προετοιμασίες, να στολίσουμε την κολυμπήφρα, να κάνουμε μπουμπονιέρες και τα λοιπά, να σου πάρουμε στολή. Μέσα στη τουαλέτα. Ναι, εκεί θα σε αποτύξουμε. Πω, μάζεψε όλα αυτά, βάλτε στο γραφείο σου τα υπόλοιπα που δεν τα χρειάζεσαι. Τελικά τα θρησκευτικά που είχα βρει είναι γάμα 2. Πλάκα κάνεις. Πού το βρήκες? Μήπως έχεις περσινό και φετινό το ίδιο βιβλίο? Όχι, τελικά ήταν κάτω από το γραφείο μου. Το βρήκες? Ναι. Σίγουρα. Αλλά το αφήνω εκεί. Όχι, να το φέρεις σπίτι να το δω ότι το βρήκες. Αλλιώς θα πάω να σου αγοράσω βιβλίο. Τι λες? Ναι. Απαγορεύεται τέτοιο. Δεν απαγορεύεται. Στο πλάι σου έχει βιβλία, στο public μπορείς να αγοράσει. Έχει χάσει κάπου τα θρησκευτικά του. Σας είπα χτες ότι τα χτόπισα εκεί το σερτάρι. Τα έχω βρει νομίζω. Ναι, η Τόνια σας είπα. Δεν θυμάμαι. Πήγε φροντιστήριο. Ο Ανδρέας είναι ακόμα στην δουλειά. Ναι, πήγε το Βασίλειο προπόνηση. Γύρισε και ξαναπήγε στην δουλειά. Τώρα έχουν πολλή δουλειά. Οπότε δουλεύει μακριά αργά. Κασετίνα φτιάξε εγώ μα και τα λοιπά. Γιατί δεν πήρες αγόρι μου? Γιατί δεν το πήρες σπίτι το τετράδιο της ορθογραφίας, δεν το έχεις σπίτι. Α, ναι. Για κοίταξε καλά εκεί, μήπως δεν το πήρες σήμερα ή εγγράφατε σήμερα ορθογραφία. Στον κόσμο. Διαβάζω τα σχόλια, μου λέτε για την ορτασιά να αλλάξω γκλάστρα, να τη φτέψω σε άλλη γκλάστρα, αλλά πολλοί μου γράφετε να μην αλλάξω μεγαλύτερη γκλάστρα, να είναι στο ίδιο μέγεθος, ξέρετε. Δεν ξέρω, θα κάτσω να διαβάσω να δω, γιατί όσο έχω δει εγώ κοπέλες που έχουν αγοράσει και ασχολούνται με, εντάξει, βλέπω βιντεάκια, σας είπα, ξενόγλωσσα κτλ. Ξέρω ότι χαλάνε πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ πάντως που μου γράφετε ότι έχετε κι εσείς, ότι κάποιος την έχει φυτέψει και μου γράψετε επίσης ότι να τη φυτέψω καλύτερα σε πύληνη γκλάστρα. Οπότε θα κοιτάξω, θα δω, θα διαβάσω κι εγώ κάποια. Το ότι δεν θέλει πολύ ήλιο, δεν θέλει. Α, μου γράψετε ότι θέλει νερό. Και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο φυτό και περίεργο. Εντάξει, αν κάπου είναι, ξέρετε, έχει χρόνια, μου γράφετε σε κάποια νησιά υπάρχουν. Εντάξει, αν είναι κάτω, σε καλό χώμα, σε καλή θέση, νομίζω ότι θα μεγαλώνει. Δεν είναι κάτι το αυτό, αλλά στο μπαλκόνι έξω φυσάει το ένα, το άλλο, μετά θα έχει καλοκαίρι ζέστη. Πολλά έφαγε αυτή η κασετίνα. Πολλά έφαγε. Πολύ φουσκωμένη είναι η κασετίνα σου.
Πότε θα δούμε. Του λέει, πες μου, σιγά σιγά αρχίζουν και χαλάνε. Και κρίμα, από τις 10 που είχα φυτέψει, μόνο 5 ανθίσανε. 3 έχουν εξαραθεί μέσα, έτσι το μπουμπούκι όπως έβγαλε, δεν έβγαλε καν, μέσα που ήταν, έτσι και εξαράθηκε. Τα 2 δεν έχουν βγάλει καθόλου. Οπότε δεν πειράζει, το χρόνο θα πάρω, θα φυτέψω περισσότερα, γιατί είναι φανταστικά όλες αυτές τις 2 εβδομάδες που έχουν βγει, που έχουν ανθίσει. Βγαίνουν κάθε τόσο και λίγο, κοιτάω στο μπαλκόνι, μου αρέσουν τόσο πολύ, τρελαίνομαι. Και επειδή είναι και το αγαπημένο μου λουλούντι του Λίπα, ήθελα να τις κόψω, να τις βάλω σε το χέρι μου, λέει, Ανδρέας, μέσα στο σπίτι θα χαλάσουν σε μια-δύο μέρες, ενώ εκεί βγαίνεις και τις βλέπεις. Οπότε τις άφησα, αλλά βλέπω ότι αρχίζουν και, ξέρετε, δεν κλείνανε τώρα το βράδυ, από την αρχή ανοίγανε και κλείνανε το βράδυ, τώρα είναι ανοιχτές γιατί σε λίγο θα πέσουν. Αυτά, λοιπόν, σήμερα δεν μαγειρεύω, έχω φαγητό. Σας είπα ότι ήθελα να πάρω λάχανο, τώρα δεν ξέρω αν θα βγω, μπορεί να βγω να πάω να πάρω. Γιατί δεν μου δώσανε το λάχανο για τα 10 ευρώ. Έμεινα χωρίς λάχανο. Ήθελα τόσο πολύ να τηγανίσω, να φάω λάχανο τηγανιτό. Δεν ξέρω μήπως πως το Ανδρέα να μου πάρει όταν θα γυρίσει. Αυτά προς το παρόν. Ο Βασίλης εδώ. Βασίλης, σου ζήτησε να μαζέψει εδώ τα βιβλία. Σε παρακαλώ, μάζεψε όλα αυτά από το σαλόνι. Έλα. Βιβλίο εκεί, το ένα, το άλλο. Επίσης, κολλήσαμε και φωτογραφία του στο βιβλίο που λέει το όνομά του κτλ. Αυτά. Λοιπόν, βγήκαμε με τον Βασίλη, πάμε να πάρουμε τη Τόνια γιατί τελειώνει σήμερα νωρίτερα, γιατί είναι λίγα τα κορίτσια, λέει μόνο 2 και τους άφησε σήμερα νωρίτερα να φύγουν. Εγώ το πρωί ίσωσα το μαλλί, κοιτάξτε εδώ πως φούντωσα από την υγρασία, πάλι να σγουρώ. Και εσύ φούντωσες, παιδί μου, Γιωργάκη μου. Γιωργάκη. Ετοιμαζόμαστε για βάφτιση. Γιωργάκη. Α, Χριστάκης. Πήραμε, περάσαμε και από τον Ανδρέα, σας έβαλα και λίγο να δείτε μια μηχανή που κάνει πλαστικοποίηση. Λοιπόν, περάσαμε από το μανάδικο, πήρα λάχανο, ντομάτες και φράουλες, αυτό που δεν πήρα το μεσημέρι. Και πάμε σπίτι. Ο Ανδρέας είναι ακόμα δουλειά, εμείς πάμε σπίτι. Ώρα είναι 9.30 τώρα το βράδυ. Αρχά πάμε να κάνουμε μπάνιο, να ταΐσω τα παιδιά. Θέλω να τηγανίσω λάχανο για να πάμε το βραδινό. Εγώ βασικά τώρα δεν ξέρω. Τα παιδιά δεν νομίζω να φάνε κάτι τέτοιο. Η Τόνια θα φάει μακαρόνια με κιμά. Ο Βασίλης μπορεί να φάει σάντουιτς, άμα θέλει και αυτός μακαρόνια με κιμά. Και κάτι τέτοιο. Λάχανο θα τηγανίσω εγώ να φάω για βραδινό. Είναι νόστιμο. Και μετά το φαγητό θα φάνε φράουλες. Είναι νόστιμο. Για μένα είναι νόστιμο. Για σένα δεν ξέρω αν θα είναι νόστιμο, Βασίλη. Εσύ θα φας ότι κάτι ελαφρύ για να φας γρήγορα ύπνο, Βασίλη. Mm. Γιατί το πρωί δεν ξυπνάμε με τίποτα, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ναι, μια χαρά, παραδέκα. Πάμε στην εκκλησία. Πότε? Σήμερα. Στην εκκλησία? Ναι. Για ποιο πράγμα? Λες καλέ. Πω. Φτάσαμε σπίτι, θέλω να βάλω τις ντομάτες. Να τις βγάλω από τη σακούλα. Τώρα όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, τα λαχανικά και τα φρούτα μυρίζουν τέλεια. Πολύ ωραία. Μυρίζουν και οι ντομάτες, καλά και οι φράουλες. Στον δρόμο μύριζαν. Πω τέλεια. Εντάξει, το λάχανο δεν αλλάζει. Και ψυχή μυρωδιά. Οπότε θα καθαρίσω τα πρώτα φύλλα και θα τηγανίσω μισό. Δεν θέλω πολύ μισό λαχανάκι.
Και μετά θα πλύνω φράουλες στα παιδάκια μου. Ο Βασίλης τρώει. Θες ένα λαχανάκι. Φάει αυτό, ο μαρούλι είναι αυτό. Φάτο. Λοιπόν, έτοιμο το λάχανο. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ έτσι τηγανιτό λάχανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Αν σας αρέσει γενικά τέτοιες γεύσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε. Θα δείτε ότι θα σας αρέσει. Έχω βάλει και πιπέρι καγιέν, έχω βάλει και κουρκουμά, έχω βάλει αλάτι, πιπέρι. Αν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και λεμονάκι από πάνω ή ό,τι άλλο μπαχαρικό σας αρέσει. Είχα βάλει από την αρχή 2 κρεμμυδάκια. Τηγάνισα λίγο και μετά έβαλα και αυτό. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο κρεμμύδι άμα θέλετε. Οπότε αυτό θα κάτσω εγώ να φάω. Έβαλα στιτόνιο, ο Βασίλης έφαγε, πήγε για μπάνιο. Επίσης μετά θα πάω κατευθείαν να σας κάνω μοντάζ στο βλογκάκι. Με βολεύει καλύτερα έτσι να το έχω έτοιμο από το βράδυ. Οπότε σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να βάλετε ένα like. Και εμείς τα λέμε αύριο. Bye bye, γεια σας!